Η εκπομπή που ακολουθεί είναι προσφορά από το Περισκόπιο του Πολιτισμού του Γιάννη Διαβάτη. Φίλες και φίλοι, καμία προσπάθεια δεν πάει χαμένη. Αυτό είναι το μήνυμα των εκπομπών μας. Στο radiodiogenis.com Δε άλλη μια και πνευματικότητα. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσω μιλώντα για την προετοιμασία και πώ μπαίνει εμπόδιο στο να καταφέρει πολλέ φορέ τα πράγματα που θε. Για να καταφέρει κάτι, θα πρέπει να βάλει όλο σου τον εαυτό μέσα. Η προετοιμασία εξορισμού σημαίνει ότι φιλτράρει τον εαυτό σου με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν έρθει η συγκυρία να σε συναντήσει, το φίλτρο που έχει αφήσει θα μπορέσει να απαντήσει στην κατάσταση και να τα καταφέρει. Άμα όμω για να τα καταφέρει, πρέπει να δώσει όλο τον εαυτό, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσει τον εαυτό σου χωρί φίλτρα, χωρί προετοιμασία. Αυτό σημαίνει. Οπότε, όσο περισσότερο προετοιμάζεσαι για κάτι, τόσο χειρότερα κατά πάσα πιθανότητα θα τα πα. Στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων, αυτό είναι ανάποδο. Και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ο λόγο είναι διότι όσο προετοιμασία και να κάνει, πάντα θα μπορούσε να προετοιμαστεί περισσότερο. Και αυτή η σκέψη το τι και αν είχα κάνει το ένα, τι και αν είχα κάνει το άλλο δηλητηριάζει τη στιγμή την οποία κάνει τη διαδικασία και τη δραστηριότητα την οποία έχει αναλάβει. Οπότε, άμα θέλει κάποιο να δώσει όλο τον εαυτό, τι περισσότερε φορέ χρειάζεται να μην προετοιμάζεται. Ό,τι του βγαίνει ελεύθερα εκείνη τη στιγμή να εκφράσει και να εκτελέσει, αυτό είναι και κατά πάσα πιθανότητα το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει. Διότι άμα είσαι σε θέση να σκεφτείς ποιο είναι το καλύτερο σε περιορίζει η σκέψη σου. Πώ ξέρει ότι υπάρχει κάτι ακόμα καλύτερο που η σκέψη σου δεν μπορεί να δει ή η φαντασία σου δεν μπορεί να δει. Αν θε να γίνει κάτι κυριολεκτικά που βρίσκεται πέρα από τη σκέψη σου και πέρα από τη φαντασία σου, θα πρέπει να βγάλει αυτά τα φίλτρα και να αφήσει να κυλήσει μαζί με τη στιγμή και τη συγκυρία που υπάρχει. Ένα πιο βαθύ φίλτρο από την προετοιμασία είναι οι κρίσει που έχουμε για τι συγκυρίε. Πολλέ φορέ νομίζουμε ότι οι συγκυρίε δεν είναι αρκετά καλέ. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καλή και κακή συγκυρία. Υπάρχουν απλά συγκυρίε, και ό,τι συγκυρία και να βρίσκεσαι, αυτή είναι η καλύτερη. Είναι δύσκολο και πάρα πολλά άτομα ίσω να το καταλάβουν αυτό τώρα. Όμω η ελευθερία που απορρέει από αυτό, από το να μην έχει φίλτρα, το να είσαι χωρί προσδοκία, είναι κάτι ανεκτήμητο. Κάποιο που κυνηγάει πράγματα έξω από εκείνον, θα αναγκαστεί να φερθεί σαν ένα άτομο έξω από εκείνον. Κάποιο που κυνηγάει όμω, δεν κυνηγάει τίποτα. Διότι δεν είναι τίποτα, τα έχει όλα. Μόνο το κάτι, μόνο άμα θεωρεί τον εαυτό σου κάτι, μικρό, μεγάλο, μεσαίο, θε κάτι, είτε είναι μικρό, είτε είναι μεσαίο, είτε είναι μεγάλο. Αν θεωρεί τον εαυτό σου τίποτα, τότε τα έχει ήδη όλα. Σε ό,τι συγκυρία και να σε βάλουν, η συγκυρία σου φαίνεται όμορφη, γιατί αυτή είναι και η αλήθεια. Είναι όμορφη. Όταν ήμασταν παιδιά, το είχαμε αυτό. Η ανάσα μα, το ότι είμαστε μόνο και μόνο ζωντανοί και παίζαμε, ήταν αρκετό. Όλα τα υπόλοιπα, τι φαγητό θα τρώγαμε σε τι σπίτι βρισκόμασταν, ήταν λίγο αξεσουάρ. Άμα θα πάμε σχολείο, άμα δεν θα πάμε σχολείο, ήταν λίγο σαν έξτρα πράγματα. Τώρα από έξτρα πράγματα έχουν γίνει αναγκαία και η ζωή έχει γίνει το έξτρα πράγμα. Τα έχουμε φέρει λίγο τούμπα. Για να αλλάξει αυτό, μπορεί κάποιο να το κάνει πολύ επίπονα ή μπορεί να το κάνει σε μια στιγμή. Κάποιο που φεύγει, α πούμε, και κλείνεται σε μια σπηλιά, σε ένα βουνό, σε οτιδήποτε, δεν είναι ότι χρειάζεται να το κάνει. Απλά τρόπο που δουλεύει η χάρη, αυτό που λέω χάρη, γίνεται διαθέσιμη σε κάποιον όταν λέει όχι συνεχ... συνέχεια στο μυαλό του. Το μυαλό λέει θέλω να φάω. Εσύ λες όχι δεν θα φας. Το μυαλό λέει θέλω να βγω βόλτα. Εσύ λες όχι δεν θα βγω βόλτα. Όσο περισσότερο το κάνει αυτό, όντω εκπαιδεύει το μυαλό και το κάνει άκρη. Λε όχι στο μυαλό και περισσότερο ναι στη ζωή. Όχι στα αξεσουάρ και περισσότερο ναι σε αυτό που συμβαίνει, που είναι η ζωή, που είναι η συγκυρία. Αυτό είναι το δώρο σου. Δεν υπάρχει κάποιο δώρο πέρα από την ίδια τη ζωή. Μόνο και μόνο που είσαι ζωντανό είναι αρκετό. Αυτό που σου έχει δοθεί είναι ήδη αρκετό. Είναι σαν να κέρδισε έναν κόσμο δικό σου. Και αυτό είναι αρκετό, είναι υπεραρκετό. Τώρα όμω θε ο κόσμο να είναι με συγκεκριμένο τρόπο. Και θε να είναι με συγκεκριμένο τρόπο γιατί εσύ θεωρεί τον εαυτό σου σαν ένα συγκεκριμένο πράγμα. Όμω, άμα δοκιμάσει, θα δει ότι δεν είσαι συγκεκριμένο πράγμα. Όσο και να λε τον εαυτό σου είμαι το ένα ή με το άλλο, κάτι μέσα σου και λέει Όχι, όμω έχει συμβεί και εκείνο. Έχει κάνει και αυτό, έχει κάνει και τα άλλο. Ποτέ δεν μπορεί να καταλήξει στο ότι είμαι αυτό το πράγμα. Διότι σε καταλήξει τάνει μόνο το μυαλό. Και το μυαλό ρωτάει ερωτήσει από ένα μέρος που δεν μπορεί να λάβει απαντήσει. Κρατήστε λίγο αυτό που λέω, Ότι το μυαλό που δεν μπορεί να ξέρει ρωτάει ερωτήσει και περιμένει απαντήσει. Είναι αδύνατον το μέρο το οποίο κάνει την ερώτηση να πάρει και την απάντηση. Μπαίνοντα σε μια πνευματική διαδικασία, δεν είναι ότι ξαφνικά έχει όλε τι απαντήσει. Είναι ότι σβήνουν οι ερωτήσει. Δεν έχεις ανάγκη πια να κάνεις τις ερωτήσεις, διότι η ζωή και η εμπειρία της ζωής είναι τόσο έντονη που σου είναι χαζό να ρωτήσεις γιατί, πώς και το ένα και το άλλο. Αν η εμπειρία της ζωής σου έχει γίνει τόσο έντονη που σου φαίνεται δώρο μόνο και μόνο που είσαι ζωντανό, το να ρωτάς πράγματα γιατί το ένα και γιατί το άλλο σου φαίνεται χαζό και εξαφανίζεται. Και αν δεν έχεις ερωτήσεις δεν υπάρχει ανάγκη για απαντήσεις. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι κάποιο που ανθίζει μέσα από την πνευματική διαδικασία Σταματάει να ρωτάει, έχει απαντήσει σε όλα. Δεν είναι ότι έχει απαντήσει σε όλα, είναι ότι δεν χρειάζεται να έχει απαντήσει σε όλα. Είναι ο ίδιο η απάντηση. Βρίσκεσαι κοντά του και α... μέσω στο μυαλό σου σταματάει. Και αυτή η διαδικασία, αυτή η εμπειρία λέγεται χάρη. Είναι η χάρη του ατόμου. Τώρα πάντα υπάρχουν υλικέ καταστάσει και ψυχολογικέ καταστάσει. Αυτό είναι το πρόβλημα, όλη η ζωή είναι αυτό το πρόβλημα. Είσαι εσύ σαν ενέργεια, σαν κάτι και είναι και το σώμα σου και οι ψυχολογικέ συνθήκε, πώ σε βλέπει η κοινωνία. Δεν είναι ότι θα. Μπαίνοντα σε μια πνευματική διαδικασία, θα σου λυθούν όλα του τελικά προβλήματα ή όλα σου τα ψυχολογικά θέματα. Πώ σε βλέπουν οι άλλοι, τι σχέσει έχει με του γύρω σου ανθρώπου. Οι σχέσει είναι κάτι που πρέπει να δουλέψει. Για τελικά σου πράγματα, τι φάει θα φας, τι δουλειά θα κάνει, είναι κάτι που πρέπει να δουλέψει. Το να βγάλει όμω το ψωμί σου, δεν είναι κάτι που έχει γίνει δυστυχώ για πολλού ανθρώπου μεγάλο πρόβλημα. Και είναι μεγάλο πρόβλημα για αρκετού ανθρώπου. Αλλά ο λόγο δεν είναι τόσο το ότι δεν υπάρχουν τρόποι. Ο λόγο είναι περισσότερο ότι υπάρχει αυτό ο ψυχολογικό παράγοντα, ότι σε ενδιαφέρει τι δουλειά θα κάνει. Όχι να έχει δουλειά, σε ενδιαφέρει τι δουλειά είναι αυτή. Διότι σε ενδιαφέρει και το κοινωνικό, πώ θα σε δουν οι άλλοι, πώ θα, θα, κάνω σχέση, πώ θα διατηρήσω μια οικογένεια, το κύριο, το ένα το άλλο. Όλα αυτά τα έξτρα πράγματα είναι που σε στερούν πολλέ φορέ από τη ζωή αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή, είστε χειρότεροι αυτό που θα χάσει είναι το lifestyle σου. Δεν θα χάσει το, το life, τη ζωή. Θα χάσει τον τρόπο ζωή. Μπορεί να μην βγει σινεμά 10 φορέ το μήνα, θα βγει μία. Μπορεί να μην. Μπορεί να χάσει τέτοια πράγματα. Γιατί έχει χάσει το ενδιαφέρον σου. Όχι όμω επειδή υπάρχει κάποια συνωμοσία απαραίτητα. Ο λόγο και ο τρόπο μάλλον που η εμπειρία κάποιου γίνεται πολύ απολαυστική και η ζωή του γίνεται πολύ απολαυστική είναι ότι αλλάζουν οι προτεραιότητε στο είναι του. Δηλαδή εδώ αυτή τη στιγμή έχει σώμα, έχει μυαλό και έχει και αυτό που είσαι. Τώρα είσαι πιο πολύ σώμα και σκέψη. Γι' αυτό η εμπειρία σου είναι πολύ στεγνή. Και γι' αυτό χρειάζεται χίλια δύο πράγματα να κάνει ή να σκεφτεί ή να πιει ή να φά ή να. Όλε αυτέ οι δραστηριότητε για να είσαι λίγο χαρούμενο. Αν η προτεραιότητα αλλάξει και γίνει πιο πολύ ενέργεια, έρθει μάλλον είσαι ήδη ενέργεια και είσαι ενέργεια. Αν έρθει στην επιφάνεια πιο πολύ αυτό πράγμα και μειωθεί και το σώμα σου είναι εκεί, σαν να μην είναι εκεί, ίσα ίσα το νιώθει και το μυαλό σου και τα συναισθήματά σου έχουν γίνει γλυκά, Τότε εννοείται οι υλικέ σου καταστάσει, οι υλικέ σου συνθήκε και οι ψυχολογικέ σου συνθήκε θα μπορούσε να τι διαχειριστεί πιο εύκολα. Αλλά δεν θα σε νοιάζει τόσο. Και είναι ακραίο. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται και άστεγο να καταλήξει κάποιο. Υπάρχουν πάρα πολλέ ιστορίε με ανθρώπου στην πνευματική διαδικασία που ήταν άστεγοι. Αυτό η κοινωνία δεν το βλέπει με καλό μάτι. Διότι η κοινωνία νοιάζεται για επιβίωση. Η κουλτούρα μα έχει καλλιεργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθεί την επιβίωση, επιβίωση, επιβίωση. Δεν είναι μια κουλτούρα που προωθεί κάτι που είναι πέρα από την επιβίωση. Και σα λέω, επιβίωση για πολλού μπορεί να τακτοποιηθεί. Ο τρόπο που θα τακτοποιηθεί είναι πάλι κοινωνικό θέμα. Αλλά η πνευματικότητα δεν ενδιαφέρεται με τα κοινωνικά θέματα. Κάποιο θα πρέπει να μπει στην πνευματική διαδικασία όταν έχει τελειώσει με αυτά τα πράγματα. Όταν έχει δοκιμάσει όλο αυτό το τσίρκο, μόνο τότε πρέπει να μιλά για πνευματικά θέματα. Διότι άμα θε μόνο χώμα, δεν υπάρχει λόγο να μιλά για αυτά τα πράγματα. Αν θε να πάρει κάτι πέρα από το φαγητό σου, κάτι πέρα από το ποτό σου, κάτι πέρα από την οικογένεια που θα μεγαλώσει, αν θε κάτι πέρα από αυτό, είναι ένα τελείω διαφορετική περιοχή. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο αντάλλαγμα ότι α, δίνω το, την ύλη μου για το πνεύμα μου. Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν πρέπει να ανταλλάξουν την ψυχή του ή τη ζωή του για κάτι. Θέλω να μιλήσω και για ένα μύθο. Υπάρχει ο μύθο. Υπάρχουν πολλοί μύθοι βασικά για το ίδιο πράγμα. Τι, αυτή την εβδομάδα πήγα και είδα μια παράσταση. Το, τον Ιδίποδα, μια, μια πώς το λένε, μετασκευή ή παρασκευή, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη, το ξανα... το παίξανε με, με ένα spin-off, δηλαδή ήταν στα, στα, αγγλικά, ήταν η αμερικάνικη version και ήταν παραλληλισμός, έλεγε την ιστορία του οιδιποδα και ταυτόχρονα υπήρχε ένας ψυχολόγος, δεν ξέρω καν πρέπει να τα λέω αυτά τα πράγματα, αλλά νομίζω μπορώ... Γιατί πρέπει να πάνε να δουν την παράσταση, άμα θέλουν. Τέλο πάντων, όλοι δεν θα πω τι γίνεται μέσα. Οι περισσότεροι ξέρετε την ιστορία του ειδήποτε, δηλαδή δεν είναι διαφορετική. Ε, ήταν κάποιο που είχε πάει στον ψυχολόγο και είχε διπόδιο σύμπλεγμα και ενώ παράλληλα μιλούσε με τον ψυχολόγο, παράλληλα εξελισσόταν και η ιστορία κλασική του Ιδίποδα. Για μένα αυτή, αυτό το ένιγμα τη φίγκα που λύνει ο Ιδίποδα και σώζει τη θράκη, και την ξανακαλούν τώρα να την ξανασώσει από το λοιμό και ανακαλύπτει ό,τι ανακαλύπτει σχετικά με τη μητέρα του, εμφανίζεται πολλέ φορέ στη μυθολογία. Ο Ιδίποδα, ότι το πόδι του είναι περισμένο, α πούμε για παράδειγμα. Δείχνει κάτι για την ψυχοσύνθεσή μας, η ίδια ιστορία με τους τραγόμορφους, τους πάνες, ε, ο Φάουστ που μιλάει για έναν τύπο που πουλάει την ψυχή του σε, μια, σε ένα πνεύμα τραγόμορφο, με πόδια τράγου. Αυτό είναι συμβολικό για, για το είναι μας, ότι δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στο υλικό κομμάτι, έχει πριστεί το υλικό κομμάτι που είναι από τη μέση και κάτω, και άλλο ένα τρόπο να το δει κάποιο είναι ότι ατροφ, έχει ατροφήσει η βάση μα. Τα πόδια αυτά, τα τραγίσια, Δείχνουν ότι δεν, υπάρχει, δεν είναι σε σωστή βάση, είναι σε ζωική βάση, δεν είναι σε ανθρώπινη βάση. Οι μύθοι λοιπόν δείχνουν πώ άνθρωποι που περνάνε από αυτή τη διαδικασία έρχονται αντιμέτωποι με τη σφίγγα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Στην ιστορία του Φάουστ έρχεται μέσα από φιλοσοφικά και ηθικά διλήμματα. Στην ιστορία του Ιδρύποδα έρχεται κυριολεκτικά με μία με μορφή παραμορφωμένη, να έχει σώμα λενταριού, κεφάλι ανθρώπου, φτερά, γήπα και του κάνει ερωτήσει. Αυτό είναι επίση κάτι πολύ σημαντικό, ότι τα ηθικά διλήμματα, το μυαλό που έλεγα πριν, σε κάνει να πάρα πολύ. Αυτό έχει και πρακτικό ε, αντίκτυπο στην πνευματική διαδικασία, αλλά και, και, θεωρητικό και φιλοσοφικό. Δηλαδή, όταν το σώμα κάποιου, το σώμα δεν, όπως είπα δεν είναι μόνο το υλικό, όταν το σώμα που αντιστοιχεί στις σκέψεις του μεγαλώνει πάρα πολύ, Αρχίζει να θέλει να αλλάξει μορφή και να περιέχει κάτι παραμορφωμένο μέσα του. Τι εννοώ με αυτό. Ότι στην περίοδο που διανύουμε, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν δουλέψει πνευματικά, στο είναι του καθόλου. Αυτό έχει κάνει αυτό το σώμα που αντιστοιχεί στη σκέψη, στην αυτόνομη σκέψη, πολύ μικρό. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Στα παλιότερα χρόνια όμω, όταν το σώμα αυτό ήταν σωστά ανεπτυγμένο, όταν το παράκανε αυτό το πράγμα και μεγάλωνε, όταν πήγαινε για ύπνο, είχε εφιάλτε. Και ο λόγος ήταν διότι το μυαλό σου, δεν, το σώμα που περιέχει το υλικό σου σώμα, δεν ήταν σωστά βαλμένο. Όταν λοιπόν γίνεται πιο μεγάλο από το απαραίτητο, προσπαθεί να φτιάξει μορφές που θα ταιριάξουν μέσα. Μία τέτοια μορφή ήταν η σφίγγα. Τέτοιες μορφές όταν εμφανίζονται, προσπαθούν να σε βασανίσουν συσταγωγικά και σε βασανίζουν με ερωτήσει, με σκέψεις. Όπως είχαμε πει ήταν το στοιχείο του αέρα αυτό. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπαμε στην ιστορία του Φάουστ είναι τα αέρια Πνεύματα, τα πνεύματα που αντιστοιχούν στον αέρα που βασανίζουν τον άνθρωπο. Και η συμβολικότητα αυτή με το αίμα, με. Όπω είχα πει, ο αέρα και η ζωτικότητα. Η ζωτικότητα βρίσκεται μέσα στο αίμα, και γι' αυτό όταν μου διάζουμε, δεν νιώθουμε ένα άκρο κτλ. Χρειαζόταν να γίνει όλο αυτό το πράγμα στην ιστορία, διότι από το αίμα που ήταν η ζωτικότητα μπορούσε ο αέρα, κρύ... ο κρύο παράγοντα, ο αρνητικό, να μπει μέσα στη ζωή. Αλλιώ δεν θα μπορούσε να δουλέψει συμφωνία. Στον Ιδίποδο έχουμε κάτι παρόμοιο. Ότι ήταν δεμένο από τον αστράγαλο. Και ο Αστράγαλο είναι ένα σημείο. Παράδειγμα, βλέπουμε σε, σε μυθολογίε πάλι ιστορίε όπω ο Αχηλέα που πεθαίνει επειδή τον πετυχαίνει ένα βέλο στην Αχίλιο φτέρνα. Ή βλέπουμε και στην Ινδία υπάρχουν πολλέ ιστορίε ότι έρχεται ένα φίδι και σε δαγκώνει στη φτέρνα και γι' αυτό πεθαίνει. Ή βλέπουμε και στη βίβλα ακόμα ότι καταργείται ο Θεό σε ένα σημείο το φίδι ότι θα έρπετε και θα δαγκώνει το πόδι του ανθρώπου και ο άνθρωπο θα πατάει το κεφάλι του φιδιού. Ο λόγο αυτό είναι συμβολικό εννοείται. Ότι στη φτέρνα υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο, στο αριστερό πόδι, που όταν το αγγίζει με συγκεκριμένο τρόπο ή το βάζει με συγκεκριμένο τρόπο, στη γιόγκα, απελευθερώνει από τα υλικά, από τα χαμηλότερα, από τα ζωικά. Αυτό θέλει να πει. Τώρα, για ποιο λόγο είναι κρυμμένο με τόσο, μεγάλη, με τόσο μεγάλο συμβολισμό που εγώ πρέπει να αποσυμβολήσω για να πω το πιο απλό πράγμα που είναι αυτό. Παλιότερα μπορεί να ήταν για λόγου ασφαλεία. Μπορεί να του καίγανε του ανθρώπου, δεν ξέρω. Πάντω είναι αυτό το πράγμα ο λόγος που οι μορφέ είναι έτσι, ο λόγος που οι ιστορίε είναι έτσι, συμβαίνει διότι θέλουν οι άνθρωποι να απελευθερωθούν από τα υλικά του τα ζωικά βάσανα και από τις σκέψεις, από το μυαλό. Είναι αυτό που σα είπα πριν, ότι άμα δεν νιώθει το σώμα σου τόσο, τα βάσανά του δεν σε πειράζουν. Αν οι σκέψει σου και τα συναισθήματά σου έχουν γίνει γλυκά, τότε αυτό που είσαι ανθίζει και είσαι μια χαρά σε όποια συγκυρία και να βρίσκει. Αυτή η ιστορία λοιπόν που είδα ε, με τον Ιδίποδα ήταν πολύ ωραία παράσταση πολύ ωραία διασκευή αυτή είναι η λέξη που έψαχνα ε, και μου άρεσε, μου άρεσε πάρα πολύ. Έθετε πάρα πολύ το θέμα του ντετερμινισμού αν ε, οι άνθρωποι τελικά είναι ελεύθεροι διότι στην ιστορία όπως ξέρετε κάποια στιγμή ανακαλύπτει κάτι ο που δεν ξέρει άμα το ανακάλυψε τυχαία ή άμα ήταν η μοίρα που τον έκανε να το ανακαλύψει. Και ο λόγος ήταν ε, στο τέλος λέει ότι όταν πεθαίνεις δεν πηγαίνεις ούτε στην κόλαση, λέει ούτε στον παράδεισο, απλά ξαναμοιράζονται τύχε, ξαναμοιράζονται ζωέ, αλλά έχει και τη δυνατότητα να ανταλλάξει το λαχνό σου, την τύχη σου. Και κάποιοι άνθρωποι έτσι, χωρί να το ξέρουν και χωρί να το θέλουν, να ανταλλάζουν καλέ ζωέ με κακέ και κακέ ζωέ με καλέ. Και είναι αυτό το παιχνίδι, ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, με το τέλο, στο τέλο η τύχη να λέει ότι είναι η απόλυτη δικαιοσύνη, γιατί έτσι κανεί δεν χάνει. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα, αν υπάρχει Θεό, αν υπάρχει προκαθορισμένο, αν υπάρχει ελεύθερη βούληση. Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν και τα τρία. Δεν είναι πως υπάρχει ένα από τα τρία. Υπάρχουν τάσεις στην Ινδία, έχουν μια ιστορία για έναν πόλεμο, τον πόλεμο του Μπαρατά. Μπαρατά, μπα, σημαίνει η αίσθηση, ο υλικός κόσμος, αυτό που έλεγα πριν για το, ζω... το ζωικό και το υλικό, που είναι η εμπειρία μας, είναι ύλη, δεν έχουμε κάτι άλλο στην εμπειρία μας. Ρα σημαίνει ε, κούρδισμα ή κύκλος, ότι αυτή η ύλη είναι κουρδισμένη. Υπάρχουν κύκλοι που έχουν ρυθμιστεί, δεν τι ρυθμίσα εγώ ή δεν τι ρυθμίσα κάποιο που με ακούει, ελπίζω έχουν ρυθμιστεί από πριν για εμά. Και τα σημαίνει ε, ρυθμός. ρυθμό. Οπότε στην ουσία η ιστορία του πολέμου αυτού σου δείχνει πω ο ίδιο πόλεμο, η ίδια ύλη, ενώ είναι ρυθμισμένη για όλου με τον ίδιο κύκλο, κάποιοι καταφέρνουν και βρίσκουν το ρυθμό και καβαλάνε το κύμα, ενώ άλλοι δεν τα καταφέρνουν και το ίδιο κύμα είναι αυτό που του καταστρέφει. Η ίδια ζωή. Αλλά κοιτάξτε πόσα πολλά άτομα την ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο, την περνάνε με διαφορετικό τρόπο, Κάποιοι γκρινιάζουν, κάποιοι χαίρονται, κάποιοι το κάνουν εύκολο γιατί είναι αυτό του, κάποιοι το κάνουν δύσκολο, αλλά είναι η ίδια η ζωή. Δεν είναι ότι η ζωή είναι άδικη με την έννοια ότι είναι διαφορετική για τον καθένα. Είναι ότι εμεί είμαστε διαφορετικοί. Ότι κάποιο έρχεται μετά με χ ικανότητε, άλλο έρχεται με ψ ικανότητε. Είναι οι συγκαιρίε που πολλέ φορέ καθορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία κάποιου. Δεν είναι το ίδιο το άτομο. Έτσι λοιπόν και σε αυτόν τον πόλεμο. Ο ίδιο πόλεμο και δείχνει ιστορία μέσα πώ οι στρατιώτε, οι υπαρχηγοί και διάφορα είδη. Ε, περνάνε την εμπειρία του μέσα στον πόλεμο. Κάποια στιγμή ο στρατιώτη που ρωτάει το Θεό που έχει κατέβει για να του δώσει συμβουλέ, διότι δεν ήθελε να πολεμήσει τα αδέρφια του στην ιστορία, του λέει ότι τώρα το καθήκον σου είναι να πολεμήσει, οπότε πολέμα, γιατί στο τέλο έτσι κι αλλιώ όλοι θα πεθάνουν, δεν έχει σημασία. Οπότε αφού η ζωή σε έχει καλέσει να πολεμήσει, εσύ τι φταίει, λέει. Απλά πολέμα, δεν πρόκειται να σε κρίνω εγώ για το καθήκον σου. Ε, του λέει, ωραία, πότε θα κερδίσω ή θα χάσω. Λέει, άμα δεν πολεμήσει καλά, θα χάσει άμα, κερδίσεις, άμα πολεμήσεις καλά θα κερδίσεις. Από τη μία δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει το προκαθορισμένο, ότι η ζωή σε καλεί να κάνεις κάτι. Τώρα όμως αν θα το κάνεις καλά ή όχι είναι στο χέρι σου. Υπάρχει δηλαδή το προκαθορισμένο καθήκον, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα το καταφέρεις. Αυτό καθορίζεται από σένα. Το ότι γεννιέσαι άνθρωπος δεν σημαίνει ότι είναι δοσμένα όλα. Σου είναι δοσμένη η ζωή και αυτό είναι αρκετό. Και πάνω σε αυτή τη βάση τώρα προσπαθεί να καλλιεργήσει και να φτιάξει πράγματα. Πράγματα που χρειάζονται, όχι πράγματα που έρχονται από το μυαλό ή από το σώμα. Γιατί αυτά είναι προσωρινά, προσωρινά πράγματα και αλλάζουν ανα καιρού. Όπω και να έχει, είτε προκαθορισμένο είναι κάτι, είτε όχι, είτε υπάρχουν διάφορε δυνάμει σε αυτόν τον κόσμο, είτε όχι. Αν κάποιο έχει πρόσβαση ή όχι, αν κάποιο θέλει να έχει πρόσβαση ή όχι, και αυτό είναι δικιά του ευθύνη. Κανεί δεν σε αναγκάζει για τίποτα. Το ότι είσαι ελεύθερο να κάνει ό,τι θε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλε δυνάμει εδώ πέρα. Όμω, άμα θα τι χρησιμοποιήσει ή όχι, και αυτή είναι δικιά σου ελευθερία. Όλα είναι δικιά σου ελευθερία στι τέλειε ημέρε. Το θέμα είναι πόσο ελεύθερο θε να είσαι. Και το πόσο ελεύθερο καθορίζεται με το πόσο ξέρει τον εαυτό σου. Σε όσο μεγαλύτερο βάθο ξέρει τον εαυτό σου, τόσο λιγότερο γίνεται. Αυτό είναι και το νόημα τη προσευχή. Όταν προσεύχεσαι, δεν είναι η πράξη προσευχή, είναι ότι εσύ γίνεσαι προσευχή. Ότι εσύ καταλαβαίνει πόσο μικρό είσαι και ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Ο σκοπό τη πνευματικότητα δεν είναι να γίνει απλά μικρό, είναι να γίνει τίποτα. Διότι όταν είσαι μικρό και υπάρχει κάτι μεγάλο, και αυτό είναι δύο, δεν είναι ακόμα ένα. Οπότε, άμα θε να γίνει ένα, ακόμα και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το ξεπεράσει και να το αφήσει. Θα δούμε πώ και γιατί μετά το μουσικό διάλειμμα. Σα ευχαριστώ. My body is a cake, that keeps... That keeps me Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω. Σε αυτό το κομμάτι θα δούμε πώς η πνευματική διαδικασία κάνει κάποιον τίποτα και όταν λέω τίποτα και ότι κάνει κάποιον τίποτα δεν είναι ότι γίνεσαι σιγά σιγά τίποτα είναι ότι συνειδητοποιείς ότι ήδη είσαι τίποτα. Και αυτό το τίποτα δεν είναι το τίποτα, το κενό το τίποτα, δεν είναι μια μαυρίλα. Είναι ένα διάφανο τίποτα ένα διαπεραστικό τίποτα. Και θα δούμε και κάποια εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία που συνήθως είναι πολύ όμορφα εμπόδια. Έχουμε ακούσει για κάποια θαύματα και πώς γίνονται. Έχουμε ακούσει για ιστορίες με ανθρώπους που έχουν ψυχικές δυνάμεις. Και πώς αυτά είναι φαίνονται ωραία και μπορεί να είναι αποτέλεσμα της πνευματικής διαδικασίας και να συμβούν πολύ ωραία φαινόμενα καθώς κάποιο εξερευνάει τον εαυτό του εμπειρικά. Ε, γίνονται εμπόδια. Για ποιο λόγο γίνονται εμπόδια, πώ να τα αποφύγετε. Όπω είπα, συνειδητοποιήσω ότι είσαι τίποτα. Είσαι έτσι και αλλιώ συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το νιώθετε. Νιώθετε ότι είστε κάτι. Να το θέσω πάρα πολύ απλά, δεν διαθέτετε την ενέργεια που χρειάζεται για να συλληφθεί ο εγκέφαλός σας στο μυαλό σας, στην κυριολεξία ότι εμπειρικά δηλαδή, ότι αυτό που ζείτε είναι ένα τίποτα. Ότι όλα είναι ενωμένα, είναι ένα πράγμα. Ότι δεν υπάρχει κάτι με όρια. Όλα τα όρια που φαντάζεστε, στον πυρήνα σας δεν υπάρχουν, είναι τίποτα. Όμω για, για να το συγκρατήσει αυτό κάποιο, για να το συγκρατήσει αυτό κάποιο και να μην έχει μερικέ εκλάμψει εδώ και εκεί. Χρειάζεται μια προετοιμασία. Χρειάζεται να αλλάξετε το σύστημά σα. Ωστε όταν έρχεται η εμπειρία ή όταν έρχεται η ενέργεια που είναι απαραίτητη για να συγκρατήσετε την εμπειρία, εσεί να μην σπάσετε. Και με το σπάστε δεν είναι απαραίτητα να τραυματιστείτε, τώρα είστε σπασμένοι, αυτή τη στιγμή. Όλο ο σκοπό τη γιόγκα και τη ένωση είναι να ενώσουμε πίσω αυτά τα κομμάτια, ώστε να, όταν έρθει η ενέργεια να παραμείνετε έτσι. Τώρα, άμα έρθει η ενέργεια, μπορεί να το δείτε για λίγο, για ένα, δύο, τρία δευτερόλεπτα, η μαγεία τη στιγμή, και μετά πάλι πίσω στο παλιό εαυτό, το σπασμένο εαυτό. Και το λέω σπασμένο γιατί είναι χωριστό. Στο κεφάλι σα είστε εσεί και κάτι άλλο. Είναι το άτομο και εσείς. Αλλά είστε μόνο εσείς. Το άτομο είναι ένα κατασκεύασμα. Ο χαρακτήρας, αν και είναι χρήσιμος και είναι, δι... και είναι ωραίο δημιούργημα, έχει καθήκοντα, έχει κανόντες έχει την ομορφιά του, έχει την ασχήμια του, τα έχει όλα. Και όταν το εκτιμάμε αυτό, δεν είναι αυτό που είστε. Είναι όμορφο, αλλά δεν είναι αυτό που είστε. στον πυρήνα είστε ενωμένοι με όλα. Μίλησα για ενέργεια και ποσοστά ενέργεια, πόσο ενέργεια μπορεί να αντέξει κάποιο. Τι είναι ενέργεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κινήσει. Αυτό σημαίνει ότι και με ένα συγκεκριμένο ποσό ενέργεια. Για να κάνει κάποιο πράγματα που οι άλλοι θα θεωρήσουν έξω πραγματικά, οι άλλοι θα τα θεωρήσουν έξω πραγματικά, δεν σημαίνει ότι είναι έξω πραγματικά. Πριν μερικά χρόνια, μπορεί κάποιο να ανάβε μια λάμπα σε ανθρώπου των σπηλαίων και να τον θεωρούσαν Θεό. Δεν είναι ότι το να ανάβει μια λάμπα είναι όμω όντω εξωπραγματικό. Απλά άμα κάποιο μπορεί να κάνει κάτι που εσύ δεν μπορεί να κάνει και το δει αυτό να συμβαίνει μπροστά σου, νομίζει ότι είναι εξωπραγματικό. Τη στιγμή που αρχίζει και βλέπει ότι και εσύ μπορεί να το κάνει, χάνει τη μαγεία του, να το πω έτσι. Είτε λοιπόν θέλετε την κορυφή, είτε θέλετε κάτι ενδιάμεσο, χρειάζεται μεγαλύτερο ποσοστό ενέργεια από αυτό που έχετε. Ήδη κάποιο ποσοστό ενέργεια είναι ενεργό, γιατί όπω είπα, τρώτε, ξυπνάτε και μα δεν θα μπορούσατε να τα κάνετε αυτά τα πράγματα αν δεν ήταν ενεργό. Το πόσο ενεργό είναι όμω καθορίζει και το πόσο συνείδηση έχει κάποιο. Η συνείδηση είναι βιολογικά θεωρείται ένα ποσοστό ηλεκτρισμού. Αυτό που λέμε συνείδηση είναι ένα ποσοστό ηλεκτρισμού διάχυτο στο σώμα. Και γι' αυτό παίρνετε αισθήσει και νιώθετε ότι είστε ξύπνοι. Το πόσο ξύπνοι είστε τώρα δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα αυτή καθ' αυτή, αλλά με το πόση ενέργεια περνάει από το χαρακτήρα μέσα. Δηλαδή, αν εγώ μιλήσω σε κάποιον που είναι πολύ ξύπνιος... θα με Αν κάποιος αρχίζει και νιστάζει και τον παίρνει ο ύπνος και αρχίσω και μιλάω σε αυτό το άτομο, δεν είναι ότι ο ήχος, ότι ο ήχος θα ταξιδέψει από τον αέρα και δεν θα φτάσει στο αυτί του. Θα φτάσει, απλά δεν θα μ' ακούσει. Για ποιο λόγο δεν μ' ακούει από τη στιγμή που ο ήχος όντω ταξιδεύει από τον αέρα και καταλήγει στο αυτί του. Ο λόγος είναι γιατί δεν υπάρχει συνείδηση εκεί πέρα. Ο ήχο και ταξίδεψε και έφτασε στο αυτί του και πάλθηκε το αυτί του, αλλά η συνείδησή του δεν ήταν εκεί. Δεν είχε αρκετό ρεύμα να περνάει μέσα. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν το πόσο βλέπει κάποιος τη ζωή και το βάθος εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από το πόσο ρεύμα περνάει, πόσο ξύπνιος είσαι. Τώρα είστε ξύπνοι και ακούτε, αλλά υπάρχει και μια κατάσταση ακόμα πιο ξύπνια από αυτή και ακόμα πιο ξύπνια και, ακό... και ακόμα πιο ξύπνια που καθορίζεται 100% από το πόσο ρεύμα περνάει από μέσα σας. Το λέω ρεύμα δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη ενέργεια γιατί έχει κάποιο πρόσημο πολλές φορές μεταφυσικό ή... Το πιο κοντά πράγμα που έχουμε, το πιο κοντινό είναι η ενέργεια, είναι η ηλεκτρισμός, ότι περνάνε βόλτες από μέσα μας. Ο ηλεκτρισμός δεν έχει διάκριση. Διάκριση τι εννοώ. Ο λόγος που η λάμπα φωτίζει είναι επειδή η λάμπα έχει μια συγκεκριμένη μορφή, μια συγκεκριμένη δομή. Περνάει ηλεκτρισμό από μέσα και επειδή η δομή είναι τέτοια, παράγεται φω. Σε μια άλλη δομή, σε μια άλλη διάκριση δηλαδή, όπω αυτή του αυτοκίνητου, ο ίδιο ηλεκτρισμό περνάει από μέσα και δημιουργείται κίνηση. διο ηλεκτρισμό, αλλά στην μία περίπτωση έχουμε φω, στην άλλη έχουμε κίνηση, στην άλλη έχουμε θερμότητα, στην άλλη έχουμε διάφορε καταστάσει, αλλά είναι ένα ηλεκτρισμό. Τη στιγμή που αλλάζει τη δομή και τη μορφή όλο το αποτέλεσμα αλλάζει. Το ίδιο είναι και με εσάς. Έχετε μια δομή, υλική, εθερική, νοητή, που έτσι όπως είναι τώρα βαλμένη, περνάει ο ηλεκτρισμός και παράγει αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε σαν χαρακτήρα μπροστά σας και ξέρετε τον εαυτό σας κτλ. Παρ' όλα αυτά, άμα αλλάξετε λίγο τη δομή σα, ο ίδιο ηλεκτρισμό μπορεί να παράγει τελείω διαφορετικά αποτελέσματα. Τελείω διαφορετικό χαρακτήρα. Τελείω διαφορετικό δυναμισμό. Τελείω διαφορετικό μαγνητισμό. Μόνο και μόνο αλλάζοντα τη μορφή. Αν η μορφή δεν είναι κατάλληλη, παράδειγμα, μια λάμπα που έχει αντοχή, τάδε. έχει ένα όριο. Αν μα περάσω παραπάνω από αυτό το όριο που αντέχει ρεύμα, πρόκειται να σκάσει, να καεί. Γι' αυτό όλη η προετοιμασία γίνεται για να γίνει όσο το δυνατόν η δομή σας πιο χαλαρή. Ώστε άμα τεντωθεί να μην σπάσει αλλά να προσαρμοστεί και να προσαρμοστεί και να προσαρμοστεί ώστε να γίνει κάτι που αντέχει αυτό το ποσοστό ρεύματος που περνάει. Τώρα έχετε ενέργεια ίσα ίσα, ίσα για να διατηρήσετε έναν εγωισμό αυτά είναι τα δύο άκρα. Δηλαδή, τη στιγμή που θα απειληθεί ο εγωισμό σα. Τι εννοώ να απειληθεί ο εγωισμό σα. Α πούμε ότι έχετε ένα θέμα με κάποιον ή με κάτι και σα ενοχλεί εδώ και καιρό. Και περνάνε μία μέρε, δύο μέρε, σιγά σιγά αυτό χτίζει μέσα σα. Και περνάει κάποιο από το δρόμο και σα λέει ανόητο, ηλίθιο. Και θυμώνετε. Δεν είναι ότι θυμώνετε εκείνη την ώρα. Είναι κάτι που κρατούσατε και χτιζόταν σιγά σιγά. Και απλά κάποιο μια κατάσταση το έβγαλε έξω. Σκεφτείτε πόσα πράγματα υπάρχουν ασυνείδητα που δεν τα έχετε δει, που απλά χτίζουν μέσα σας. Αυτό είναι λοιπόν το ένα πράγμα. Όταν ο εγωισμός πάει να γκρεμιστεί, φορτίζει, θυμώνεται, συνήθω εκφράζεται με θυμό ή με κάποιο έντονο συνέστημα, για να ανακτήσει τη θέση του. Μόλις δεν έχετε αρκετή ενέργεια και ο εγωισμός νιώθει αδύνατος, αδύναμος, πάλι κάνει κάτι για να ξανακρατήσει τη θέση του. Δηλαδή ο εγωισμός, ο χαρακτήρας σας, την ταυτότητά σας έχει γίνει ένα ταβάνι για το πόσα μπορείτε και πόσα δεν μπορείτε. Αυτό ήταν που προσπαθούσα να πω στην προηγούμενη εκπομπή με τις ταυτότητες. Παράδειγμα, αν την ταυτότητα του ότι είσαι, ας πούμε ότι είσαι φτωχός, μπορεί να σου έρθει μια πρόταση ή μια δουλειά ή όντω και πολλά λεφτά να κυκλήσεις, παρόλα αυτά θα καταφέρεις να σαμποτάρεις τον εαυτό σου για να τα χάσει ώστε να παραμείνεις σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την ταυτότητα. Γιατί για τον εγωισμό είναι πιο σημαντική η ταυτότητα από το πράγμα αυτό καθ' αυτό. Ή άμα θεωρείς ότι βγάζεις ας πούμε, μέτρια χρήματα, άμα πέσεις από ένα συγκεκριμένο ποσοστό ή ένα συγκεκριμένο ποσό, θα προσπαθήσεις να ξανασηκωθεί, αλλά δεν θα μπορείς να πας παραπάνω από αυτό. Γιατί έχεις ένα συγκεκριμένο ταβάνι και ένα συγκεκριμένο πάτο. Τώρα ακριβώς επειδή το ρεύμα όπως έλεγα πριν δεν έχει διάκριση Κάποιοι άνθρωποι έχουν βρει τρόπους να βάζουν διακρίσεις, να προγραμματίζουν την ενέργεια που υπάρχει μέσα τους, να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν μικρά, μικρές ψυχικές δυνάμεις και μεγάλες ψυχικές δυνάμεις, που είναι στην ουσία αποτέλεσμα, δεν είναι ωραίο να το λέμε ψυχικές δυνάμεις, είναι κάτι φυσιολογικό, είναι, υπάρχουν ιστορίες που όσο και να θέλουμε να γνωρίσουμε την ύπαρξή τους, εγώ είχα πάρα πολλέ εμπειρίε, άλλοι έχουν πολλέ εμπειρίε. Εσεί ίσω είχατε μία, δύο, τρει εμπειρίε που δεν μπορούσατε να εξηγήσετε ή να ακούσατε φίλου να σα έχουν πει. Και απλά το προσπερνάτε στο κεφάλι σα γιατί είναι άβολο. Είναι αυτό που απειλεί την ταυτότητά σα. Στην ταυτότητά σα δεν υπάρχει χώρο για κάτι τέτοιο. Οπότε κάθε φορά που το ακούτε προσπαθείτε να το. Να κοροϊδέψετε, μπορεί να προσπαθείτε να πείτε ότι ήταν η τύχη, ότι ήταν η σύμπτωση, ότι ήταν η χίλια δύο πράγματα. Όσο και να προσπαθείτε, η αλήθεια είναι ότι έχουν συμβεί σε τόσου πολλού ανθρώπου και είναι τόσα πολλά που υπάρχουν. Απλά υπάρχουν. Μπορεί η επιστήμη να περιμένει να τα καταγράψει ε, 10.000 φορέ για να πει: Α, τελικά υπάρχει, αλλά δεν έχει σημασία. Πάρα πολλά πράγματα που η επιστήμη, να ξέρετε, τα ανακαλύπτει, τα είχαν ανακαλύψει πριν πάρα πολλά χρόνια και απλά τώρα τα επιβεβαιώνει. Σε 10 χρόνια απλά θα μα επιβεβαιώνουν αυτά που μα λέγανε οι γιαγιάδε μα και οι μα δεν είναι, δεν είναι ανάγκη πάντα να περιμένετε την άδεια από κάποιο έγγραφο που λέει «Α, αυτό ισχύει, οπότε ισχύει». Κάποια πράγματα δυστυχώς ή ευτυχώς έρχονται από την εμπειρία μας. Οπότε, ναι, αυτά τα πράγματα ισχύουν και υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να το πιστέψετε βέβαια αυτό, δεν έχει, είτε το πιστέψετε είτε όχι, δεν έχει κάνει κάποια διαφορά. Απλά μα μείνετε ανοιχτοί, θα δείτε ότι Αυτά τα πράγματα, άμα βρίσκεστε σε πνευματική διαδικασία, μπορούν να γίνουν μεγαλύτερο εμπόδιο παρά βοήθημα. Διότι άμα ο εγωισμός που έχετε ήδη τώρα είναι δύσκολο να σπάσει και να αφαιρέσετε αυτό το εμπόδιο, φανταστείτε έναν πιο περίπλοκο εγωισμό που φαντάζεται ότι δεν είναι το σώμα, δεν είναι το μυαλό, αλλά είναι κάτι άλλο, με δυνάμεις, φώτα κτλ. που ήρθε εδώ για κάποιο Λόγο, κτλ. Άμα δεν είναι στην εμπειρία σα τέτοια πράγματα, το να τα πιστεύει κάποιο τρελάει και να τα, να τα επιβεβαιώνει η εμπειρία του, δυστυχώ δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ότι είναι αλήθεια. Και η ζωή δεν αφήνει άτομα να γλιτώσουν με τέτοια πράγματα, διότι μπορεί ο ηλεκτρισμό αυτό, η ενέργεια αυτή που είναι μέσα σα, που είστε εσείς, να μην έχει διάκριση από μόνη τη, αλλά έχει μια ευφία. Η διάκριση είναι όταν το σκέφτεσαι εσύ. Λε Α, τώρα αποφασίζω να φύγω, τώρα αποφασίζω να μείνω. Αυτό είναι η δικιά σα σκέψη. Η ευφία είναι κάτι που είναι ακόμα πιο πάνω, πιο πριν από εσά. Δηλαδή, αν η ζωή αποφασίσει κάποια στιγμή να φύγει από αυτό το σώμα, δεν είναι επειδή το σκέφτεστε, δεν είναι. Όλοι πάω στο τύχημα, θέλετε να μείνετε εδώ για όσο περισσότερο καιρό μπορείτε. Αλλά δεν είναι στο χέρι σα. Είναι στο χέρι τη ζωή. Αυτή τη ευφία που υπάρχει μέσα σα. Όταν λοιπόν αυτή η φύα κουραστεί, όπω έρχεται σε στάδια, έτσι φεύγει και σε στάδια. Κάποιο που έχει αρκετό ρεύμα να περνάει από μέσα του μπορεί να αναγνωρίσει κάποια σημάδια για τα πρώτα στάδια αυτά, του, της εξόδου, του θανάτου. Γι' αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι, άγιοι, δάσκαλοι κτλ. έχουν καταφέρει και έχουν προβλέψει το θάνατό τους. Δεν είναι το, το προβλέπουν, το αισθάνονται επειδή βλέπουν τα πρώτα, τα δεύτερα, τα τρίτα στάδια και το ανακοινώνουν και μπορούν να οργανώσουν τι δουλειέ του λίγο καλύτερα πριν φύγουν. Ούτε αυτά χρειάζεται να τα πιστέψετε βέβαια. Απλά είναι εκεί και άμα κάποιο περπατάει το μονοπάτι αυτό, υπάρχει τεράστια πιθανότητα να, να συναντήσει τέτοια πράγματα και καλό είναι να τα γνωρίσει διότι είναι περιορισμένα, είναι προσωρινά και υποτίθεται όλο αυτό το μονοπάτι και ο δρόμος είναι για το Απεριόριστο και για το απόλυτο και για αυτό που είναι για πάντα. Δεν υπάρχει λόγο να ανταλλάξετε το για πάντα για κάτι προσωρινό, όσο ωραίο και να είναι. Δεν υπάρχει λόγο για κάτι τέτοιο. Τη στιγμή που θα το κάνετε αυτό, να ξέρετε ότι η ενέργειά σα και ό,τι δουλειά έχετε κάνει θα γυρίσει πίσω στην αρχή και θα πρέπει να ξαναδουλέψετε για το, για το ίδιο χρονικό διάστημα για να φτάσετε στο ίδιο ακριβώ σημείο. Οπότε, πίσω στο, σε αυτό το τίποτα που ανέφερα, η αλήθεια είναι ότι προσποιούμαστε πως είμαστε κάτι, είτε αυτό είναι κάτι θετικό, είτε αυτό είναι κάτι αρνητικό. Άμα προσπαθήσετε να πείτε στον εαυτό σας «Είμαι» κάτι. Κάτι μέσα σας θα κλωτσίσει και θα πει όχι δεν είναι αυτό διότι είσαι και εκείνο, είσαι και τ' άλλο. Είχε γίνει τότε αυτό που ακυρώνει αυτό που λες ή και να είσαι για τώρα θα είσαι για πάντα. Έρχονται αυτές οι σκέψεις και αυτές οι ερωτήσεις. Αυτό το πράγμα είναι εκεί διότι κυριολεκτικά δεν μπορεί να είσαι κάτι συγκεκριμένο όσο και να προσπαθείς κάποιος να είναι κάτι συγκεκριμένο για πάντα, χρειάζεται προσπάθεια. Και οτιδήποτε χρειάζεται προσπάθεια δεν είναι η αλήθεια. Οτιδήποτε χρειάζεται επένδυση δεν είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ήδη εκεί, το θέμα είναι πόσο εύκολα τη βλέπεις ή πόσο εύκολα δεν τη βλέπεις. Και ακριβώ επειδή πριν ανέφερα αυτά τα δύο άκρα του εγωισμού, όταν απειλείται ή όταν νιώθει πολύ αδύναμο, σαν ταβάνι και πάτωμα ενέργεια, το ίδιο ισχύει και... και, με την αλήθεια. Δηλαδή, ή θα περάσει πάρα πολύ ρεύμα που θα κάψει τον εγωισμό, δεν θα τον αντέξει, ή θα στερήσει από τον εαυτό σου τόσο πολύ την ενέργεια που ό,τι έχει μείνει από εγωισμό καταραίει. Οπότε, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, ο εγωισμό καταραίει. Και αυτό που μένει είναι η αλήθεια. Γι' αυτό χρησιμοποιεί το μυαλό, γι' αυτό χρησιμοποιεί την ενέργεια. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Δεν υπάρχει άλλο λόγο να το κάνει. Οτιδήποτε ενδιάμεσο, είτε παράγει κάποιο ωραίο δώρο, κάποιο ωραίο φαινόμενο, κάποιο ωραία δύναμη, οτιδήποτε, θα είναι προσωρινό. Διότι ο εγωισμό είναι προσωρινό. Δεν μπορεί να τον κρατήσει για πάντα. Οπότε, μόλις αυτό φύγει και είσαι ένα τίποτα δεν μπορείς να θες κάτι. Κρίνει, διότι η φύση του μυαλού είναι να χρησιμοποιεί σκέψεις για να προστατεύσει αυτό που είναι. Χτίζει όρια, βάζει ταμπέλες για να προστατεύσει αυτό που είναι, ό,τι και να είναι. Αν τελικά συνειδητοποιήσει ότι δεν είσαι κάτι ή αυτό που νόμισες που ήσουν να καταραίει τελικά, τότε το μυαλό δεν έχει κάτι να προστατεύσει, δεν έχει κάτι να κρίνει. Και αν δεν κρίνει, δεν μπορεί να υποφέρει. Ο μόνος λόγος που υποφέρει κάποιο είναι γιατί κρίνει ότι αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Άλλο να πονά και άλλο να υποφέρει. Άλλο να σε χτυπάει κάποιο το σώμα. 24 ώρε το 24 ώρα. Υπάρχει κάποιο που έρχεται και σα χαστοκίζει ή σα τσιμπάει, σα μαχαιρώνει. Κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται σε εμπόλεμε καταστάσει, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά άμα έχετε στέγη πάνω από το κεφάλι σα, φαγητό, νερό να πιείτε και υποφέρετε και νιώθετε άσχημα, κατά πάσα πιθανότητα είναι γιατί βασανίζεται τον εαυτό σα. Γιατί ανησυχείτε για το ένα και το... και το άλλο. Και ανησυχείτε για το ένα και το άλλο, διότι έχετε φτιάξει μια ταυτότητα, πρέπει να προστατεύσετε. Όσο η ζωή βρίσκεται εδώ, εννοείται πως προσπαθούμε να τη συντηρήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά μέχρι πότε... Υπάρχουν άνθρωποι που λένε να σκέφτεσαι μακριά, να σκέφτεσαι μακριά, να σκέφτεσαι μακριά. Αλλά πόσο μακριά. Πολύ μακριά όλοι θα είμαστε νεκροί. Πόσο μακριά να σκεφτείς. Πιο μακριά από το τώρα δεν υπάρχει. Αν η ζωή σε καλή να είσαι υπεύθυνο για ένα συγκεκριμένο πράγμα, απλά να είσαι υπεύθυνο όσο καλύτερα μπορεί και τελείωσε. Όλα τα έξτρα πράγματα από εκεί και πέρα, ναι, όμω θα έπρεπε να είναι έτσι, θα έπρεπε να είναι αλλιώ, απλά βασανίζει τον εαυτό σου χωρί λόγο. Άμα θα έπρεπε να είναι αλλιώ, τα πράγματα θα ήταν αλλιώ. Κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και μπορεί και να μην πετύχει. Γιατί κανεί δεν μπορεί να το χωνέψει αυτό, ότι μπορεί και να μην πετύχει αυτό που κάνει. Όσο καλό, όσο και την καλύτερη πρόθεση να έχει κάποιο, αυτό που κάνει μπορεί απλά να μην πετύχει. Γιατί οι συγκυρίε, γιατί ο Θεό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Ποιο ξέρει γιατί. Εσύ γιατί να υποφέρει. Κάνε λάθος, κάνε σωστό, κάνε ό,τι είναι να κάνεις με τον καλύτερο τρόπο που είναι να κάνεις μέχρι το τέλος και αυτό είναι, δεν έχει άλλο. Δηλαδή όλοι οι άλλοι θα προσπαθούν να σε βασανίσουνε και καλά. Δεν πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να σε βασανίσουνε. Αλλά έσυ το τι συμβαίνει σε ένα βαθμό αυτό το πράγμα. Θα βασανίσει και εσύ τον εαυτό σου. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει απέσια πράγματα, το ξέρω, απλά στα τόσα άτομα που έχετε συναντήσει στη ζωή σας και έχετε συναναστραφεί, πώς σας έχουν εξεγελάσει στην πραγματικότητα. Να είναι ένας, να είναι δύο, να είναι τρεις. Από τα χιλιάδες άτομα. Τρία στα χίλια δεν είναι κακός αριθμός. Το θέμα είναι ότι για να γίνει το κακό παίρνει μία-δύο φορές, δεν θέλει παραπάνω. Γι' αυτό και η συνείδηση είναι σημαντικό πράγμα για το να μένει ξύπνιο. Και να μένει πάντα σε μια κατάσταση που ούτε θες ούτε δεν θες. Και μετά έρχονται ερωτήσει, ωραία, και μετά τι, και μετά τι. Αυτό είναι από το μυαλό. Το, άμα το μυαλό κάνει ερωτήσει, σημαίνει ότι ακόμα δεν είσαι τίποτα. Διότι οι ερωτήσει γίνονται από ένα μέρο που δεν μπορεί να δοθεί απάντηση. Το μυαλό. δεν είναι ότι τα ξέρεις όλα, μπορεί να το είπα και στο πρώτο κομμάτι αυτό, είναι ότι όταν συνειδητοποιείς αυτό το τίποτα, η ερωτήσει σου εξαφανίζονται. Οπότε, πού η ανάγκη για απάντηση. Χωρίς ερωτήσεις δεν υπάρχει λόγος να, απαντ... να υπάρχουν απαντήσεις, Άρα απλά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί μέχρι το τέλο. Και αυτό είναι όλο. Εσένα το, ντα... Εσένα το δώρο σου δεν είναι ένα αποτέλεσμα, είναι ότι επιτέλου σταματά να βασανίζεσαι. Αυτό είναι το δώρο τη πνευματική διαδικασία. Ότι η ζωή σου είναι όμορφη. Είναι ήδη όμορφη, το συνειδητοποιεί. Και αυτό είναι το τέλος. Άμα έχεις αυτή τη βάση, μπορείς να εξερευνήσεις έπειτα ό,τι άλλο θες. Τώρα όμως, άμα είσαι κάτι που πρέπει να προστατεύει κάτι άλλο, το να εξερευνάς πράγματα σε μεγαλύτερο βάθος είναι επικίνδυνο. Θα πω κάτι τελευταίο και θα κλείσουμε. Προτού μάθει κάποιος το από πού έρχεται, θα πρέπει να ξέρει πολύ καλά τι είναι. Γι' αυτό και σε κάποιες χώρες όταν σε φιλοξενούν σπίτι τους, το θερούν αγενές να σε ρωτήσουν ποιος είσαι. Διότι αυτή, αυτή, την ερώτηση ποιος είμαι δεν την κάνει σε κάποιον άλλον. Την κάνει σε σένα. Η δεύτερη καλύτερη ερώτηση είναι από πού έρχεσαι. Για αυτό το λόγο πρώτα μαθαίνεις τι είσαι και μετά κοιτάς να εξερευνήσεις από πού έρχεσαι, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα που έχω ακούσει κτλ. Πιο σημαντική είναι η εσωτερική επιτυχία από την εξωτερική επιτυχία. Γιατί τον εαυτό σας όπου και να ταξιδέψετε, όπου και να βρεθείτε, τον παίρνετε μαζί σας. Κρατήστε αυτό και μέχρι την επόμενη φορά να είστε... Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Taking it slow Feeding my flame Shoving the cards of your game And just